ναι, ρε, βγάλτε μου τον Ερντογκάν, αφήστε μου. Αρκετά ήταν ο Ερντογκάν, αυτά είναι. Την άλλη ομάδα. Την άλλη ομάδα. Λόγω κορονοϊού, ένα φίλο μία λέγαμε να βγει, να μην βγει, να βγει. Κινόταν ο χαμό με τον κορονοϊό. Τώρα εμεί λέμε κορονοϊό τέλο. Πάμε σιγά σιγά σε άρση των μέτρων και αποκατάσταση κανονικότητα. Καλησπέρα κύριε Μάνε, ονομάζομαι Γιάννη Μπουκογιάννη. Είμαι 40 ετών, κατοικώ στο ορεινό χωριό Μέγαρα του Δήμου Γρεβενών. Κοιτάτε τι κάνει ο άνθρωπο, βλέπετε εδώ, θα σα εξηγήσω. Είμαι ο μοναδικό στην Ελλάδα κατασκευαστή τόξων και ασκούμε να ράξει το προσωπικό κόστο μια πανάρκεια τέχνη. 15 χρόνια παιδάκι να στείλει σου φέρει ένα βιβλίο. Βλέπει φωτογραφίε με τα τόξα και τρελαίνει. Βλέπει φωτογραφίε, δεν ξέρει ακόμα να μεταφράσει. Μαθαίνει αγγλικά, μεταφράζει. Η βασική του δουλειά είναι χρωματουργικέ εργασίε και γίνεται τοξοποιό, όχι τοξοβόλο. Έχει φτιάξει δεκάδε τόξα, εκατό. Και τον ανακαλύπτουν και από τον Διεθνή Οργανισμό Πειραματική Αρχαιολογία και του λένε: σε παρακαλούμε, έλα να συμμετάσχει στη συναμολόγηση τόξου που ανήκει στον πολιτισμό, σε ένα πολιτισμό που άκμασε στα Ουράλια όρη 2100 π.Χ. και φτιάχνει τόξα. Κοίταξε να τι φτιάχνει. Τα οποία είναι λειτουργικά όλα, έτσι. Θα δούμε και πλάνα που ρίχνει. Έχουμε πλάνα που ρίχνει τα βελή. Είδαμε, γιατί διάβαζα τα στοιχεία, παιδιά, γιατί μπορεί να τα θυμηθώ. Καλημέρα στον Γιάννη τον Μπουκογιάννη. Χαίρομαι που τα λέμε. Τι κάνει. Καλημέρα σα. Μ' ακούτε. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Καλημέρα σα από το Μέγαρο Γρεβενών, λοιπόν. Είναι μεγάλη μου χαρά. Για την αποδοχή. Είναι μεγάλη μου, θεωρώ ότι η ευθυβολία είναι ύψιστη αρετή και επειδή είστε ευθύβολο ω τοξοβόλο και τοξοποιό, είναι μεγάλη μου χαρά. Η δική μου μεγαλύτερη, πιστέψτε με. Αυτό το οποίο κάνετε, το κάνετε ερασιτεχνικά ή είναι επάγγελμα. Ξεκίνησε ερασιτεχνικά και πειραματικά, θα έλεγα. Έπειτα, εφόσον είδα ότι μου αρέσει ακόμα περισσότερο, κυριολεκτικά έχω χάσει τον ύπνο μου με την κατασκευή του τόξου μου. Τα περισσότερα βράδια δεν κοιμάμαι, κυριολεκτικά. Αυτό είναι το πάθος, βλέπω τώρα ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους Έλληνες αθλητές παραδοσιακής τοξοβολίας, όπου και μέσα από το Facebook έχω γνωρίσει πολλούς αθλητές και εκπαιδευτές. Α, και σου λένε να το φτιάξε μου. Και με την παρότρινσή του φυσικά, παρότρινσή τους, φτιάχνε. Και βλέπω μεγάλη στήριξη από συλλόγους, από αθλητές. Έτσι σκέφτηκα λοιπόν να το νομιμοποιήσουμε ξεκινώντας διαδικασίες στην εφορία, να το κάνουμε... Α, εκεί είχες ένα μεγάλο πρόβλημα, διάβαζα. Το ότι δεν μπορούσαν να βρουν σε τι κωδικό να τον βάλουν και παιδευότανε. Ναι. Και του φτιάξαν κωδικό. Η πρώτη επαφή που έγινε με την εφορία τηλεφωνική, μια κυρία λοιπόν, ναι, φτιάχνω τόξα, με λέει δεν γίνεται. Δηλαδή θέλω να αποδώσω χαρτιά και δεν το αφήνω τώρα. Δεν γίνεται, αλλάξτε δουλειά, δεν έχουμε κωδικό. Όχι να το βάλω μη κοινωνική τέχνη. Μα κυρία μου, δεν φτιάχνω πλαστήρια για πίτε. Δεν φτιάχνει τη ζωνιαδάκια, παιδί μου. Αυτά τα κάνει συνέσω. Ναι. Και εντάξει, τώρα ξεκίνησε η διαδικασία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Εύχομαι να τελειώσει γρήγορα. Να φύγει και ο κορονοϊό να ξεκινήσει. Μακάρι, μακάρι, ρε φίλε, μακάρι. Για εξήγησε μου, δείξε μου μερικά τόξα και πε μου τώρα. Δεν μπορούμε σε μερικά λεπτά να πούμε τα μυστικά. Αλλά τι είναι αυτό, πώ επιλέγει να κάνει ένα τόξο. Δηλαδή, είναι απομίμηση αρχαίων τόξων, είναι δικιά σου τα σχέδια, είναι πώς είναι η αρχική έμπνευση. Όχι, όχι, όχι. Πάντα κάνω ό,τι βλέπω από πρωτόγονα προϊστορικά τόξα μέχρι και με σύγχρονα ελληνικά, όπου ξεκίνησε η περιοδικά, στην Αμερική ξεκίνησε. Ο συνάδελφος Γονολίπης να βγάλει το δάχτυλο, πες. Η γυναίκα μου, συνάδελφος, σύντροφος και βοηθός. Έλα. Ευτυχώς με ανέχεται δηλαδή. Θα μιλήσουμε παράδειγμα στην αρχική μορφή του ιστορικού τόξου φτιαχνόταν από εδώ. Τι πάτησε εσύ. Με βλέπετε με αυτό. Ναι, ναι, σε βλέπουμε, σε βλέπουμε. Έχω τεχνικά προβλήματα, τεχνικά προβλήματα. Και γυναίκα σου είναι, γυναίκα σου είναι. Βέβαια και βοηθό. Φέτη, άστο, το κρατάει στο χέρι ή το έχει βάλει στο τραπέζι. Όχι, δεν είναι μέσα μου, παιδί μου, να βοηθήσει. Πώ τη λένε τη γυναίκα σου. Γεια σα. Είναι η Κική. Έλα, ρε Κική, καλά είσαι. Καλά είσαι. Πώ έμπλεξε εσύ με αυτόν τον άνθρωπο με τα τόξα, ρε παιδάκι. Πώ. Να! Ο κόκκορας απάντησε! Καταλαβαίνεις που ζουν οι άνθρωποι, είναι στη φύση. Τι λες εσύ με την δραστηριότητα του άντρας σου. Έλα, μη μας ασπίσεις, ξέρεις πίσω του ξέρω. Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχεις ρίξει κανένα βέλος. Ναι, έχω μάθει κι εγώ. Έχω μάθει. Είσαι εύστοχη γιατί βλέπω τον κόκκορα ότι εκφράζει μια ανησυχία. Είναι ο Παρασκευάς. Ο Παρασκευάς. Όχι, ναι, ο Παρασκευάς μας είναι αυτό. Για πες μου τώρα, κρατάς ένα ξύλο, ρε παιδί μου, μπροστά, ένα ξύλο. Αυτό το ξύλο, τι ξύλο είναι. Αυτό το ξύλο είναι όσα όραντζα, όπως θα το προφέρω σωστά, κυρίως στην Αμερική, έπειτα είτε στην Ευρώπη,
όπου ζητήθηκε. Με αυτό το ξύλο λοιπόν φτιάχνανε τα πρωτόγωνα τόξα, ας πούμε, οι Ινδιάνοι της Αμερικής. Και πώς τους δίνανε την καμπυλότητα, αυτό φαίνεται ίσιο το ξύλο. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, κυρίως με τη μέθοδο του ατμού ή της φωτιάς. Α, το ατμίζουν για να μπορεί να γίνει πιο εύκαπτο. Μάλιστα, γιατί μπορούμε να το δώσουμε παράδειγμα στα πιο μετά, στα πιο ύστερη εποχή. Ναι. Το φτιάχναμε με καλούπι ατμό φωτιά, αν θέλετε. Ναι. Γίναν το σχήμα που θέλαν να, και που πρέπει να έχει, κάποιες αρχές, δηλαδή κάποιο σωστό σχήμα. Αυτό είναι ακόμη πειραματικό. Πόσα έχεις φτιάξει μέχρι στιγμής? Όλα μέχρι στιγμής έχουν περάσει τα 110 τόξα. Έχουμε στείλει και στο εξωτερικό, κυρίως για δοκιμές από Έλληνες αλλά και Αμερικανούς. Και τώρα που μπαίνει στην παραγωγή. Προφανώς επειδή είναι χειροποίητο, δεν μπορεί να είναι μαζική παραγωγή. Πόσο καιρό κάνει για να φτιάξει ένα τόξο? Εξαρτάται, κύριε Νίκο, εξαρτάται από το τόξο περισσότερο, από τους προμηθευτές των υλικών, διότι έρχονται όλα από το εξωτερικό και αργούν πάρα πολύ. Κατάλαβα. Πόσο διαθέσει, κανένα μήνα λογικά? Στο μήνα περίπου και στους δύο μήνες, αλλά εξαρτάται. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τα σύγχρονα υλικά, γίνονται πιο γρήγορα. Αν μιλήσουμε για τόξο που αποτελείται. Ναι. Από τένοντες, κέρατα και ο σκελετός ξύλινος χρειάζεται έως και 14 μήνες να ολοκληρωθεί. Πρέπει να ανέβω απάνω να με βάλεις να δοκιμάσω τα τόξα, να κάνουμε τοξοβολία. Πολύ ευχαρίστως, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Αυτό είναι το μόνο εύκολο, ναι, να τελειώσει ο κορονοϊός για να φύγουμε. Αυτός. Φίλε, θα τα ξαναπούμε, πρέπει να πάω διαφημίσεις. Σίγουρα πού σε βρίσκουμε? Παρεπιπτόντος, ναι. Κορονοϊό τον ονομάζω, γιατί μέσα στην εποχή του κορονοϊού γεννιέται αυτό το τόξο. Έλα, κοίτα να δεις. Όποιος ενδιαφέρεται, πού σε βρίσκει, δώσε μια διεύθυνση. Εμείς ζούμε στο Μέγαρο Βεβαινών, όπου είναι και η καταγωγή μου από εδώ, γέννημα Φρέμου. Σελίδα Facebook έχεις? Μπουκογιάννης Μπόγους μπορείτε να με βρείτε. Εύκολο. Τα περισσότερα βίντεο, αν θα καταλάβω, τα δύο από εδώ και όλα. Γενικά, καλά κάνεις, αφού είσαι και μόνος σας. Μ' αρέσει πολύ, ναι. Το γέλιο πάνω απ' όλα. Θα έρθω να κάνουμε τοξοβολία στα παϊδάκια της περιοχής που είναι φημισμένα. Τώρα, μάλιστα. Φιλιά, τα λέμε, να σε καλά, χάρηκα που σε γνώρισα. Διαφημίσεις.